Ευχαριστώ κύριε Κρυτάνη. Πράγματι, όπως ακούσατε, πρόκειται για μια επίσκεψη η οποία ουσιαστικά θα ολοκλήρωνε ένα πρώτο μεγάλο κύκλο της προσπάθειας του Ιωνίου Πανεπιστημίου όσον αφορά την κατάκτηση της ηγετικής θέσης στα θέματα κινέζικων σπουδών στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει κάνει ήδη σοβαρά βήματα και όπως είπε και ο κύριος Πρίτανης, έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη των εταίρων, διότι έχουμε πραγματώσει αυτά που έχουμε υποσχεθεί πριν ακόμα από την υπογραφή των συμφωνιών. Ενδεικτικά να πω ότι μέσα από το Ελληνικό Κέντρο Συνολογίας έχει καθιερωθεί η δωρεάν διδασκαλία της κινέζικης γλώσσας στους φοιτητές όλων των τμήματων του Πανεπιστημίου, κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στο Ιωνίο Πανεπιστημίο στην Ελλάδα. Και επίσης έχουν καθιερωθεί από αυτό το ακαδημαϊκό έτος και δύο διατηρηματικά μαθήματα σχετικά με τον ελληνικό και κοινωνικό πολιτισμό, όπως και με τις σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία εν τω μεταξύ περιπτώσει δώσανε και στην κινέζικη πλευρά τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι το Πανεπιστήμιο δεν τον απασχολεί να υπογράφει μόνο συμφωνητικά, αλλά να πραγματώνει στόχους.